Το δρόμο που συνδέει την πόλη του Βελεστίνου με το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία εγκαινίασε ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Θανάσης Νάκος. Είναι ένα ειδικό έργο αυτό, διαφορετικό από τα άλλα. Δεν είναι ένα έργο που συνδέει οικισμούς, προσφέρει ανάπτυξη. Είναι ένα έργο όμως ιδιαίτερα σημαντικό για τους κατοίκους αυτής της περιοχής. Πριν από περισσότερα από 40 χρόνια, μια σεβάσμια κυρία ανέγειρε αυτό το ναίδριο εδώ στον προφήτη Ηλία αφιερωμένο πάνω σε αυτή την προνομιακή θέση όπου αγναντεύει κανείς σχεδόν το μισό Θεσσαλικό κάπου αλλά βεβαίως όλο το Δήμο Βελεστίνου. Πραγματικά θεωρούμε τη σημερινή μια χωριστή μέρα για το Βελεστίνο διότι ένα έργο που ήταν όνειρο δεκαετιών σήμερα βρίσκει πραγματικά την πραγματοποίησή του. Πρέπει να σας πω ότι πριν 45 χρόνια περίπου ένα μονοπάτι οδηγούσε σε αυτό το παρεκκλήσι, αλλά το αίτημα όλων των δημοτικών κατά καιρούς δημοτικών αρχών και της δικής μας δημοτικής αρχής ήταν να κατασκευάσουμε αυτό το σύγχρονο δρόμο. Η έμπνευση πριν 40 χρόνια της Φανής Τζαλίμη να ιδρύσει στο λόφο όπισθεν του Βελεστίνου την εκκλησία βρήκε συνέχεια στις μέρες μας με την αντικατάσταση του παλαιού μονοπατιού που υπήρχε με ένα σύγχρονο δρόμο.